Σοκαρισμένη η Κρήτη από το άγριο μαχαίρωμα 36χρονης από τον αραβωνιαστικό της, ο οποίος επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο μετά από έντονο καυγά στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, προκαλώντας σωματικές βλάβες στον θώρακα, στην πλάτη και στα χέρια. Η άτυχη γυναίκα δέχτηκε τουλάχιστον 14 μαχαιριές, με την ίδια εμόφυρτη να προσπαθεί να ξεφύγει από τον σύντροφό της, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ, μετά την άγρια επίθεση, έστρεψε το μαχαίρι στον εαυτό του και αυτοτραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα. Η 36χρονη, η οποία έχασε μεγάλη ποσότητα αίματος, κατάφερε να βρει τη δύναμη να κατέβει από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια σε γειτονικό σπίτι. Όχι, είναι λάθος, μεγάλο λάθος. Πρώτα απ' όλα είναι άνανδρος. Αν ήταν άντρας θα το έκανε. Αν ήταν άντρας, απέναντι σε άντρα, θα το έκανε. Είναι λάθος αυτό, μεγάλο. Όποιος σηκώσει χέρι στη γυναίκα του, θέλει κόψιμο το χέρι του. Δεν αγαπάει τον εαυτό του. Άμεσα κάτοικοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, την αστυνομία και την πυροσβεστική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο σπίτι τους. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Στο σημείο έσπασαν άμεσα δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Το ένα παρέλαβε την 36χρονη, η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη, ενώ το δεύτερο πήρε το 36χρονο δράστη. Στην περιοχή έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ άνδρες της πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς η φωτιά είχε σβηστεί από τους γονείς του δράστη που μένουν στο πάνω διαμέρισμα. Αυτά γινόταν και γίνονται τώρα σε μεγαλύτερη έκταση, ας πούμε. Τι να πω κι εγώ. Μέρημνα από την πολιτεία, ψυχολόγοι να τους κάνουν κανένα σεμινάριο σε κάθε γειτονιά. Η γυναίκα πρέπει να στέβεται. Με λίγα λόγια. Κατά τη βία. Δεν είναι κατάσταση τώρα με το παραμικρό μαχαιρώνει στη γυναίκα. Δεν ξέρω βέβαια τι είχε προκύψει κιόλας αναμεταξύ τους, αλλά με το παραμικρό τώρα να βγάζεις το μαχαίρι και να μαχαιρώνεις δεν είναι ωραίο πράγμα, έτσι νομίζω. Όμως αυξάνονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Συνέχεια. Έτσι. Συνέχεια. Πώς κόβει του κάθε μιανού το μυαλό, πρέπει δηλαδή να τα βάζουμε με τις γυναίκες. Η άτυχη γυναίκα υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Παγνή σε σταθερή κατάσταση. Ο δράστης συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο όπου αντιμετωπίστηκε το τραύμα και νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Είναι μια μάστιγα της εποχής τα διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο. Νομίζω ότι έχουν φέρει όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μεριμνήσει το κράτος, η πολιτεία, είτε να αναμίξουν ψυχολόγους να παρακολουθούν τους ανθρώπους κτλ. Τι να πεις, είναι θλιβερά πράγματα αυτά. Συγκλονισμένοι είναι οι γείτονες από το ενδοοικογενειακό αυτό περιστατικό, αναφέροντας ωστόσο ότι το ζευγάρι δεν φαινόταν να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί υπό Διεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.